Βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά εδώ εμείς οι μαθητές και διαδηλώνουμε για ένα έγκλημα που από χθες βλέπουμε να ξετυλίγεται. Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι πρόσφυγες, παιδιά και ολόκληρες οικογένειες ξεβράζονται στις ακτές της χώρας μας. Αυτή τη φορά στην Πύλο. Εμείς οι μαθητές από το βήμα της σημερινής συγκέντρωσης δηλώνουμε ότι εμείς δεν συνηθίζουμε στο θάνατο. Ούτε στο αν είναι οι θάλασσες μας νεκροταφεία ανθρώπων. Δεν συνηθίζουμε σε εγκλήματα που γίνονται ξανά και ξανά σε βάρος συνανθρώπων μας, ξεριζωμένων από τον τόπο τους, λόγω των πολέμων, της φτώχειας, της δυστυχίας που δεν επέλεξαν. Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμία φωνή μίσους και ρατσισμού, επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλο χρώμα, άλλη καταγωγή και θρησκεία από εμάς. Η νέα γενιά έχει ιδανικά και εμείς οι μαθητές με αυτά πορευόμαστε, γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Ότι δηλαδή υπάρχει λόγος που αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσές μας. Ο λόγος αυτός είναι οι πόλεμοι που γίνονται για τα συμφέροντα των λίγων. Είναι η ύπαρξη πολεμικών μηχανών όπως το ΝΑΤΟ, στο οποίο όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δίνουν απλόχερα εδάφη, χρήματα, ακόμα και εξοπλισμό, για να συνεχίσουν να γίνονται αυτοί οι άδικοι πόλεμοι, με εκατομμύρια νεκρούς και ξεριζωμένους. Εμείς οι μαθητές ξέρουμε και το δίκαιο, ότι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζει να χάνουν τις ζωές τους, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, να εγκλωβίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά μας, αλλά ότι τους αξίζει να πηγαίνουν με ασφάλεια στις χώρες που επιθυμούν και να στέκονται στα πόδια τους από την αρχή. Όμως, ακόμα και αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τους το στερούν με τις απαράδεκτες και απάνθρωπες αποφάσεις τους. Εμείς οι μαθητές γνωρίζουμε και την αλληλεγγύη, που είναι το δικό μας όπλο. Γιατί στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας, στις παρέες μας, έχουμε παιδιά μετανάστες. Παιδιά με τα οποία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ούτε είναι αυτή η αιτία για την επίθεση στο μέλλον, τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Αντιθέτως, με αυτά τα παιδιά έχουμε κοινά όνειρα, κοινές αγωνίες και προβληματισμούς. Και γι' αυτό και ο αγώνας μας είναι κοινός ενάντια σε αυτόν τον άδικο κόσμο, γεμάτος με πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια φορά, η επιλογή μας είναι να μην σοπάσουμε. Το φωνάξαμε στα Τέμπη, το φωνάζουμε και τώρα. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Η απάντησή μας είναι πάντα η ίδια. Ανθρώπινες ζωές. Εμείς οι μαθητές βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό όσων υποφέρουν, όσων είναι θύματα αυτού του άδικου κόσμου. Με τις συντονιστικές μας επιτροπές συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και να εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλα τα θύματα του.